Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να συζητήσουμε. Εγώ θα ξεκινήσω με την πιο απλή ερώτηση. Κύριε Σιδέρη, ποια είναι η διαφορά στην νοσηλεία στα ΤΕΠ και σε μια κλινική και για ποιο λόγο, αν ο κύριος Γεωργιάδης αναπτύξει με στο επόμενο έτος πενταπλασιάσει τέλος πάντων τα ΤΕΠ, πάλι δεν λύνεται το πρόβλημα? Ναι, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι τα ΤΕΠ είναι ένας χώρος στον οποίο γίνεται διαλογή και εξέταση. Κάποιες φορές ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει μια σύντομη, μια βραχία αγωγή κάποιων ωρών και μετά να πάει σπίτι του. Η νοσηλεία σε μια κλινική αφορά αρρώστους που έχει κριθεί απαραίτητη η ενδονοσοκομιακή τους παρακολούθηση, η ενδονοσοκομιακή τους περίθαλψη, που χρειάζονται ενδοφλέβια αγωγή, που χρειάζονται πιθανή χειρουργική παρέμβαση, που χρειάζονται περαιτέρω έλεγχο με απεικονίσεις, γιατί ακόμα δεν έχει μπει η διάγνωση κτλ. Άρα καταλαβαίνει κάποιος ότι όσο μεγάλο και να είναι ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών, θα αντιμετωπίσει κάποια επείγοντα και στη συνέχεια τα υπόλοιπα περιστατικά θα εισαχθούν στο νοσοκομείο ή θα πάνε οι άνθρωποι σπίτι τους. Άρα, όσο μεγάλο και να είναι, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν λύνει το πρόβλημα των νοσηλευόμενων. Κύριε Σιδέρη, εσείς έχετε πρόβλημα στα ράτζα, δηλαδή στα επείγοντα ή στις κλινικές? Εμείς έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στα δύο. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αναμονές στα επείγοντα. Αυτό το ξέρει οποιοδήποτε άνθρωπος έχει πέρασει πρακτικό με 7, με 8, με 10, με 12 ώρες αναμονή. Και έχουμε προφανώς και πρόβλημα των ανθρώπων που χρήζουν νοσηλείας, οι οποίοι στην καλύτερη των περιπτώσεων από το μεσημέρι και μετά βρίσκουν μόνο ένα ράτζο και ένα φορείο σε ένα διάδρομο. Δηλαδή στο νοσοκομείο μας, για να καταλάβετε, γιατί αυτή η υπόθεση είναι 11 χρόνια τώρα, δεν είναι καινούργια. Είναι 11 χρόνια και. Επειδή λέει ότι τώρα ξυπνήσατε, τώρα το καταλάβατε, λέει ο κ. Γεωργιάδης. Έχουμε κάνει 37 έγγραφα υπομνήματα και ανακοινώσεις, πέρα από αυτά που έχουμε καταγγείλει δημοσίως με κινητοποιήσεις και με παρεμβάσεις και με αρτογραφία. Και λέμε το εξής απλό πράγμα. Δεν το γνωρίζουν. Αν δεν το γνωρίζουν, είναι ή άχρηστοι ή είναι ψεύτες. Από εκεί και πέρα όμως, καταλαβαίνετε ότι το θέμα των ράτζων. Μόλις πριν 4 μέρες είχαμε 126 ράτζα. 126 πριν 4 μέρες. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για 126 ασθενείς κάποιος, οι οποίοι νοσηλευόντουσαν σε διαδρόμους. Μιλάμε δηλαδή για εξευτελιστικές συνθήκες νοσηλείας, για κόσμο που όλη του τη ζωή δούλευε, πλήρωνε, ξαναπλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές, κεντρική φορολογία, εισφορές υπέρ υγείας. Και έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και του λέει με μια κοινικότητα ότι αυτό το θέμα εγώ το θυμήθηκαν κάποιοι για να μου κάνουν αντιπολίτευση και ότι αυτό το θέμα δεν υφίσταται ή στην καλύτερη περίπτωση αν υφίσταται, υφίσταται πολύ πιο λίγο από ό,τι αυτοί λένε. Κύριε Σιδέρη, να μας πείτε λιγάκι ποια είναι η ποιοτική διαφορά της νοσηλείας σε ένα κρεβάτι από ένα ράτζο. Να το εξηγήσουμε λιγάκι αυτό. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο του πώς το βιώνουν οι ασθενείς αυτής της εξευτελιστικής, όπως λέτε, μεταχείρισης. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει και στην ποιότητα της υγείας, την περίθαλψη που λαμβάνουν. Προφανώς καταλαβαίνει κάποιος τι θα πει, για παράδειγμα, το να νοσηλεύεσαι, ας πούμε, καταγματία σε ένα σκληρό φορείο, στενό. Καταλαβαίνει κάποιος τι θα πει να έχεις μια λίμωξη και να μεταδίδεις σε όποιον περνάει στο διάδρομο. Καταλαβαίνει κανείς τι θα πει το πιο απλό λογικό επιχείρημα. Δεν χρειάζεται ιατρικές γνώσεις να είσαι χειρουργημένος και να είσαι σε ένα διάδρομο. Αυτά δεν νομίζω ότι χρειάζονται πάρα πολύ εξειδικευμένη ιατρική επιστημονική γνώση. Το να υπάρχει μια παροχή οξυγόνου που την παίρνουμε από ένα δωμάτιο και την τραβάμε το καλώδιο μέχρι το διάδρομο για να μπορέσει ο άνθρωπος να έχει μια σωστή οξυγονοθεραπεία. Καταλαβαίνει τι θα πει κανείς να κάνουν νοσηλεία οι νοσηλευτές ή οι γιατροί επίσκεψη και γύρω τριγύρω να είναι άλλοι 10 ασθενείς, ας πούμε, ή να πρέπει να ξεγυμνώσεις έναν άνθρωπο φόρα παρτίδα σε ένα διάδρομο. Δηλαδή, πραγματικά δεν νομίζω ότι είναι τόσο εξειδικευμένη γνώση για να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια εξευτελιστική κατάσταση νοσηλείας και ταυτόχρονα μια κανιβαλική κατάσταση εργασίας για το προσωπικό, το οποίο ήδη σε μια κλινική έχει 32 νοσηλευόμενους όσο είναι τα κρεβάτια και από πάνω έχει και 10 ή 11 ράτζα, ας πούμε. Δηλαδή φτάνουν ένα ή δύο άνθρωποι να νοσηλεύουν 42 και 43 ασθενείς. Λέτε και στην ανακοίνωση, έχετε κάνει 37 έγγραφες αναφορές, τουλάχιστον 11 χρόνια το πρόβλημα. Οξύνεται τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα? Γιατί το πρόβλημα είναι σταθερό.
Σταθερό. Είναι τόσο σταθερό όσο είναι αυτή η πολιτική που ακολουθείται και βήμα-βήμα κλείνει ό,τι δομή πρωτοβάθμιας υγείας υπάρχει στην περιοχή. Είναι αυτή η πολιτική που έκλεισε το μοναδικό γειτονικό μας νοσοκομείο, το Λιμωδόν, που με 100-120 κλίνες θα μπορούσε να συμβάλλει έστω σε αυτό το πρόβλημα των ράτζων. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι τα ράτζα είναι το πρώτο και το τελευταίο πρόβλημα της υγείας. Υπάρχουν δεκάδες άλλα. Δεκάδες άλλα. Αυτή η πολιτική λοιπόν έκλεισε το Λιμωδόν και αυτή η πολιτική το μόνο που τη νοιάζει, όποιος δυστυχώς και αν κυβέρνησε, ήταν το ο ασθενής, ο απλός κόσμος δηλαδή, να έχει τόσο όσο, τόσα λίγα όσο, να μην ξεψυχάει στον δρόμο. Θέλω να μείνουμε λίγο, να μείνουμε λίγο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση που την κάναμε στην πανδημία, και την έχουμε ξεχάσει, όπως πολλά που λέγαμε στην πανδημία για την δημόσια υγεία. Στην πανδημία λέγαμε το εξής απλό: ότι άμα δεν έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για να περιθάλψει τα μη επίγοντα περιστατικά, πηγαίνεις στην τελευταία γραμμή άμυνας, που είναι το νοσοκομείο, και συνοστίζονται όλοι στο νοσοκομείο. Ακριβώς. Αυτό ισχύει, επίσης, φαντάζομαι, και σε οποιαδήποτε κατάσταση εκτός πανδημίας. Ισχύει πάντα και παντού, γιατί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η ραχοκοκαλιά ενός συστήματος υγείας. Και αν θέλετε, εμείς την αντιμετωπίζουμε με τον επιστημονικό χαρακτήρα που έχει, γιατί δεν είναι όλα τα περιστατικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απλά. Δεν λέμε δηλαδή και ακριβώς, αν θέλετε, τα απλά στο κέντρο υγείας και τα πιο σύνθετα στα νοσοκομεία. Έχει και αυτή το διακριτό επιστημονικό της ρόλο, όπως τη γενική ιατρική, τον θεσμό του προσωπικού γιατρού. Δείτε ότι πριν 5 μέρες βγήκε στη δημοσιότητα, πάλι είναι στη διαβούλευση, ένα νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα την αναμόρφωση του θεσμού του προσωπικού γιατρού. Τι κάνει το Υπουργείο Υγείας? Θα περίμενε κανείς ότι θα άνοιγε νέες μονάδες υγείας, θα ενίσχυε τα κέντρα υγείας της Δυτικής Αθήνας, παραδείγματος χάρη εδώ που είμαστε εμείς, και είναι κατά 60% το προσωπικό λιγότερο και κατά 50% οι δομές λιγότερες. Τι κάνει όμως τελικά αυτό το νομοσχέδιο? Αν θέλετε, διαβάστε το. Εντάσσει στο θεσμό του προσωπικού γιατρού ανειδίκευτους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών. Αυτό είναι το βασικό που κάνει, και ειδικευόμενους γιατρούς, άρα εκ των πραγμάτων σηματοδοτεί και μια περιορισμένη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών. Μάλιστα. Δηλαδή, εξαιρεί τους άλλους, τους εξαιρεί. Δεν τους εξαιρεί, τον διευρύνει το θεσμό, γιατί δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο πλημμύρα που είχε το Υπουργείο στην πρώτη φάση, και διευρύνει αυτό τον θεσμό, και πλέον η ανειδίκευτοι γιατροί ή αγροτικοί γιατροί θα μετονομάζονται σε προσωπικοί γιατροί. Γιατί? Γιατί? Είναι πάλι γι' αυτό, γιατί είναι... να υπάρχει περίθαλψη, αλλά είναι πολύ μειωμένη. Γιατί να το κάνουμε αυτό? Για να είναι τόσο όσο. Αρκεί να μην αποτελεί ο καθένας από εμάς κόστος. Τόσο όσο μια πίεση, τόσο όσο ένα καρδιογράφημα, τόσο όσο μια γενική αίματος, τόσο όσο ένα τηλεφώνημα ή μια επίσκεψη στο εξάμεινο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Μια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δηλαδή δεν θα έχει επιστημονικό ρόλο, αλλά θα είναι ή κόφτης ή θα είναι βασισμένη στο ελάχιστο επίπεδο δαπανών. Και αυτό έρχεται ακριβώς το πράγμα. Και αυτό είναι αντί να υπάρχουν κέντρα υγείας, κέντρα πρωτοβάθμιας υγείας τελεχωμένα. Δηλαδή στη Δυτική Αττική. Με όλες τις ειδικότητες και τα λοιπά. Στη Δυτική Αττική, εκεί που είναι το Αττικό. Ναι. Στη Δυτική Αθήνα, δηλαδή σε μια περιοχή πολύ πληθέστατη, άνω του 1 εκατομμυρίου πληθυσμού. Στο Περιστέρι τα κέντρα υγείας είναι υποστελεχωμένα, τα δύο που υπάρχουν. Αν δείτε, υπάρχουν κινητοποιήσεις για το κέντρο υγείας της Πετρούπολης, υπάρχουν κινητοποιήσεις για τα κέντρα υγείας στο Εγάλαιο. Υπάρχει μια κατάσταση που σας περιέγραψα πριν. Τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε μείον 50% στις δομές και μείον 60% στο προσωπικό αυτών των δομών που υπήρχαν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης στην ανάρτησή του ισχυρίστηκε ότι, που δεν το αμφισβητώ, ότι είναι εξαιρετικοί οι γιατροί στο Αττικόν, αλλά ότι γι' αυτό το λόγο σειραίουν όλοι από τη Δυτική Αττική και από άλλους νομούς στο Αττικόν. Και από γειτονικούς νομούς. Και από γειτονικούς νομούς. Δηλαδή, μας λέει ότι από την Κόρινθο και τη Λαμία πάνε στο Αττικόν επειδή είναι καλύτερος ο παθολόγος. Είναι πραγματικότητα αυτό? Δηλαδή, ή στις δικές τους πόλεις δεν έχουν? Καταρχήν, τα ράτζα θα υπάρχουν σε νοσοκομεία που υπάρχουν γιατροί. Δεν γίνεται να υπάρχουν ράτζα σε νοσοκομεία που δεν υπάρχουν γιατροί. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης και η πολιτική που υπηρετεί έχει όντως καταντήσει μια σειρά νοσοκομεία χωρίς προσωπικό, άρα εκεί δεν θα έχει και ράτζα. Είναι απλό το ζήτημα. Από την άλλη, εμείς ξέρετε το επιχείρημα ότι όλοι περιμένουν πονώντας ή σφαδάζοντας σπίτι τους 3 και 4 μέρες μέχρι να εφημερεύσει το Αττικό. Ναι. Το έχουμε ακούσει και αυτό από όλες τις κυβερνήσεις.
Όπως και πιο παλιά ακούγαμε από άλλες κυβερνήσεις ότι στο Αττικό έρχονται όλα τα περιστατικά με τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Ξέρετε, όλοι προσπαθούν να μας πούν ότι αυτό είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει εδώ μόνο το νοσοκομείο μας. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι έτσι, γιατί σας είπα, η γενική πολιτική εκφράζεται σε κάθε χώρο άλλο διαφορετικά. Αλλά και έτσι να ήταν. Γιατί δεν το λύνουν 11 χρόνια, αφού είναι τόσο μια απλή ιδιαιτερότητα. 11 χρόνια σας λέω, δεν το έχει λύσει κανείς. Κύριε Σιδέρη, μια ερώτηση να κάνω ακόμη. Η διοίκηση βλέπει τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν γίνεται να μην έχει παρατηρήσει τους ασθενείς στα Ράντζα. Ποια είναι η θέση της και πώς πιέζει την κυβέρνηση για να βελτιωθεί το ζήτημα? Κοιτάξτε, η διοίκηση και η κάθε διοίκηση που έχει περάσει από εδώ, το μόνο που κάνει είναι μετά από πιέσεις του δικού μας σωματείου να κάνει έγγραφες αναφορές και έγγραφες αιτήσεις προς την κυβέρνηση να στείλει προσωπικό. Αυτό κάνει. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πιο δραστικά πράγματα, ξέρετε. Δεν είναι τα νοσοκομεία αποθήκες. Όταν ένα νοσοκομείο φτάνει στο 100% της πληρότητάς του, πρέπει στη συνέχεια το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Τι θα έπρεπε να γίνει, ποια θα ήταν η μεγαλύτερη πίεση που θα μπορούσε να ασκήσει η διοίκηση? Να αξιοποιηθούν οι υπόλοιπες διαθέσιμες κλίνες του ΕΣΥ, για παράδειγμα. Για να μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μια σωστή περίθαλψη. Θα μπορούσαν, σας ξαναλέω, ένα πολύ απλό μέτρο να ξανανοίξει το λιμωδόν που με 120 κλίνες θα μπορούσε να ανακουφίσει. Να ανοίξει εδώ η ουρολογική κλινική που είναι άλλες 32 κλίνες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που μπορούν να γίνουν, αλλά είναι σαν να μιλάμε στον τοίχο. Τα λέμε σε όλες τις κυβερνήσεις και το μόνο που μας απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι είμαστε κομμουνιστές και ότι θέλουμε να του κάνουμε αντιπολίτευση. Αυτά βγαίνει και λέει στις τηλεοράσεις. Δηλαδή η γελοιότητα έχει φτάσει, ας πούμε, σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ή μας λένε ότι συγκρούονται αυτά με τους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας. Λες και θα χάσει η Βενετία Βελόνη αν δώσουν κανένα φράγκο λιγότερο για το ΝΑΤΟ ή για τους πολεμικούς εξοπλισμούς ή πάρουν από τα 10,5 δις πόσο είχαν εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες κέρδη πέση, ας πούμε. Ευχαριστούμε. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.